Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Βλαχάκη, ο οποίος είναι πτυχιούχος μηχανολόγος και ο οποίος θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ηρακλείου με τον συνδυασμό της κυρίας Μαρίας Καναβάκη. Κύριε Βλαχάκη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε κύριε Δουλγεράκη, ευχαριστώ για την ευκαιρία της επικοινωνίας. Για να γνωρίσουμε περισσότερα και να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για εσάς και βέβαια για ποιο λόγο, και έτσι ξεκινώ, αποφασίσατε να συστρατευθείτε με την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Κύριε Δουλγεράκη, ο βασικός κυρίαρχος λόγος της επιλογής μου ήταν ότι θεωρώ ότι το πρόσωπο του Δημάρχου θα πρέπει να συγκεντρώνει μια αυτοδιοικητική εμπειρία. Και αυτή η ικανότητα πιστεύω ότι υπάρχει στο πρόσωπο της κυρίας Καναβάκη και είναι απαραίτητη για να μπορέσει να εκτελέσει κάποιος τα καθήκοντα του Δημάρχου για την επόμενη πενταετία. Να προσθέσω επίσης ότι η κυρία Καναβάκη έχει αποδείξει τις ικανότητες της σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση. Είναι ένας άνθρωπος με ειλικρίνεια και αμεσότητα στην επικοινωνία της και επίσης είναι γυναίκα με όποιο υψηλό συμβολισμό μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Μιλάτε σε δική σας ανακοίνωση για κορυφαία θέση ευθύνης στη συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο που απαιτεί αφοσίωση, εργατικότητα, αυτοδιοικητική εμπειρία, αλτρουισμό, χαρακτηριστικά που διαθέτει και η κυρία Καναβάκη αλλά και αρκετοί από τους συνυποψηφίους σας. Τα λέτε όλα αυτά φαντάζομαι γιατί έχετε κατά νου εκείνα τα οποία μπορεί να πονάνε ή να λείπουν από το Ηράκλειο, αυτά τα οποία επιθυμείτε να βοηθήσετε ώστε να βελτιωθούν, κύριε Βλαχάκη. Κοιτάξτε, ιδανικά πάντα έχουμε ένα πρόσωπο πάνω στο οποίο θέλουμε να συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέρεται προκειμένου να εξασφαλίσει κάποιες ικανότητες για τη διοίκηση ενός τόσο μεγάλου οργανισμού, μιας τόσο μεγάλης πόλης όπως είναι το Ηράκλειο. Είναι ευχάριστο ότι υπάρχουν πρόσωπα με υψηλό κύρος αυτή τη στιγμή στην αρένα, ας πούμε, των τοπικών αυτοδιοικητικών εκλογών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως είναι όλα αυτά που αναφέρατε, θεωρώ ότι δεν είναι τα μόνα που απαιτούνται, όμως είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να μπορέσει να πάει λίγο παρακάτω. Θεωρώ ότι το πρόσωπο του Δημάρχου θα πρέπει στην επόμενη αυτοδιοίκηση να έχει ένα περισσότερο αναβαθμισμένο ρόλο, όχι μόνο για τα θέματα που αφορούν τα καθεαυτά καθήκοντα της αρμοδιότητας του Δημάρχου, αλλά και σε μεγάλα θέματα της πόλης ή και της ευρύτερης περιοχής. Τι θέλω να πω, υπολογίζω ότι χρειάζεται μια μεγάλη συνέργεια πολλών αυτοδιοικητικών φορέων, είτε και άλλων οργανισμών, είτε και της κεντρικής διοίκησης, προκειμένου να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την πόλη μας. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η αυτοδιοίκηση στην μορφή που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει κάποιες εμπλοκές σε θέματα τα οποία ο πολίτης δεν μπορεί να αντιληφθεί το αίτιο της διαδικασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση, χρειάζεται κάποιος να έχει ένα πρωταρχικό ρόλο προκειμένου να γίνεται μια συνεννόηση αυτών των υπηρεσιών και να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι, λέτε εσείς και θέλω να μου το μεταφράσετε λίγο παραπάνω βάσει των όσων προαναφέρατε κύριε Βλαχάκη, πολύ και ανιδιοτελή δουλειά, ακόμα και αν χρειαστεί να αντιπαρατεθείς με αναχρονιστικές συνήθειες και αναποτελεσματικές τακτικές. Τι θέλετε να μας πείτε? Τι θέλω να πω, αυτό δεν συμβαίνει φυσικά μόνο στην αυτοδιοίκηση ή μόνο στο δημόσιο, συμβαίνει και σε πάρα πολλές από τις ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε όλοι συνηθίσει να δουλεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όμως, κυρία Δουλγεράκη, οι ανάγκες αλλάζουν και αλλάζουν με ρυθμούς που πολλές φορές δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, μια επικαιροποίηση διαδικασιών, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της τρέχουσης της τοπικής κοινωνίας. Ακόμα και σε επίπεδο διαδικασιών θα θέλαμε μια απλοποίηση των συστημάτων, να μειωθεί λίγο η γραφειοκρατία η οποία πάρα πολλές φορές δημιουργεί εμπόδια
στο να προχωρήσουν κάποια θέματα στην πόλη. Μιλάω επίσης για, για το κομμάτι της εκπαίδευσης του υφιστάμενου προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων στον Δήμο, ο οποίος μπορεί να γίνει πολύ αποδοτικότερος, και υπάρχει θέληση και από τους ίδιους, που αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια σχετική εκπαίδευση πάνω σε κάποιες νέες τεχνολογίες ή σε κάποιες πιο αποτελεσματικές τακτικές στην καθημερινότητά τους. Αναρωτιέμαι, ακούγοντάς σας, τι είναι αυτό που σας πονάει πολύ περισσότερο από αυτό το Ηράκλειο στο οποίο ζείτε, εργάζεστε, αναπτύσσεστε? Ναι, είναι καταρχήν, θέλω να πω ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη που έχω επιλέξει να ζω. Δεν έγινε γιατί έτυχε. Είχα την ευκαιρία στην ζωή μου την επαγγελματική να εργαστώ και αλλού. Όμως πιστεύω ότι έχει κάποια πλεονεκτήματα πολύ σημαντικά, και είναι η πόλη που έχω επιλέξει να ζω και εγώ και η οικογένειά μου. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τομείς βελτίωσης. Δηλαδή θα ήθελα η πόλη μας να έχει μια τακτικότητα. Θα ήθελα να εξασφαλίσει μια προσβασιμότητα στο κέντρο πολύ πιο άνετη για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν καθημερινά ή χρειάζεται να επισκεφτούν αυτές τις περιοχές για να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές τους. Θα ήθελα επίσης να είναι μια πόλη η οποία θα προσφέρει οικονομικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους για να μην χρειάζεται να φεύγουν από τον τόπο μας. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία βελτιώσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν. Έτσι, όμως έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια διάφορες ακραίες καταστάσεις σε ό,τι αφορά το οικονομικό περιβάλλον ή και πρωτόγνωρες συνθήκες με όσα περάσαμε με τον COVID και τη διαδικασία αυτή, που λίγο μας έχουν αποδιοργανώσει. Νομίζω ότι με καλή θέληση και πολύ πολύ δουλειά θα το ξεπεράσουμε και το Ηράκλειο θα πάει ακόμη πιο μπροστά. Να πούμε δύο κουβέντες για το ποιος είναι ο Γιώργος Βλαχάκης. Να πούμε. Είμαι ένας άνθρωπος 54 ετών αυτή τη στιγμή. Έχω δουλέψει αρκετά καλά και πολύ στη ζωή μου. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Εργάζομαι ως διευθυντής σε μια πολύ γνωστή επιχείρηση στο Ηράκλειο, με πανελλαδική εμβέλεια. Είμαι οικογενειάρχης, πατέρας δύο αγοριών, τα οποία σπουδάζουν, είναι στο τελείωμα των σπουδών τους. Και πιστεύω ότι έχω αποκτήσει την εμπειρία, τις γνώσεις αυτές, τις ειδικές, ως μηχανικός αλλά και ως διοικητικός τέλεχος σε αυτή την επιχείρηση, που μπορώ επιτέλους να προσφέρω και εγώ κάτι στην πόλη μου, και θέλω με πολύ ένταση να το κάνω. Κύριε Βλαχάκη, σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ για τις σκέψεις σας, τις σκέψεις που μοιραστήκατε με όλους εμάς. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό το τραγικό περιστατικό με το θάνατο ενός ανθρώπου. Παρακαλώ. Είναι έτσι τραγικό να συμβαίνουν αυτά σε μια τόσο ανεπτυγμένη κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα, σε μια Ελλάδα της ναυτοσύνης, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους από τέτοια περιστατικά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μια κακιά στιγμή, και όχι κάτι το οποίο αφορά συμπεριφορές ή συνειδήσεις ανθρώπων. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.